περιτονή. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά τηρούσαν αυτό το κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα τα αρσενικά παιδιά κάνουν την περιτομή. Σε ένα φυσικό επίπεδο γίνεται αυτό. Αλλά αυτή η αποκάλυψη είχε να κάνει με αυτό που θα έκανε ο Χριστός. Γιατί μέσα στον Χριστό υπάρχει πνευματική χάρη καθαρισμού από το αίμα του Ιησού για να μπορούμε να έχουμε, και όταν γινόταν η περιτομή, γινόταν αφαίρεση της ντροπής. Που σημαίνει το αίμα του Ιησού αφαιρεί την ντροπή από τον άνθρωπο. Ποια είναι η ντροπή, είναι η αμαρτία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το αίμα του Ιησού καθαρίζει από την αμαρτία. Θεραπεύει από την αμαρτία και μας βοηθάει πραγματικά για να μπορούμε να λάβουμε χάρη μέσα από το έργο και την προσφορά του Ιησού κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Για να δούμε και στον Ιησού 13, στον αριθμό 13, 226 σελίδα. Ιησού ή αριθμός. Στους αριθμούς 13. Στο 13 κεφάλαιο και στο 7 να δούμε. Όταν ο Μωυσής έστειλε κατασκόπους να κατασκοπεύσουν τη γη Χανάν, μέσα στους 12 κατασκόπους ήταν του Ιησούς του να πηγαίνει να τον δούμε. Στο 13 κεφάλαιο και στο 7. Στο 7 και από την ενώ αναφέρει για τους κατασκόπους που ήταν από την κάθε φυλή. Και από την φυλή, από την φυλή του Ισαχάρ, ο Ιγάπ, ο γιος του Ιωσήφ, και από την φυλή του Εφραίμ, ο Αυσή, ο γιος του Ναβί. Πώς ονομαζόταν ο Ιησούς του Ναβί, Αυσή πρώτα. Για να δούμε εκεί πιο κάτω λιγάκι. Και στο 16. Το βρήκαμε. Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που ο Μωυσής έστειλε για να κατασκοπεύσουν τη γη, και ο Μωυσής επωνόμασε τον Αυσή γιο του Ναβί Ιησού. Ο Ιησούς του Ναβί τι ονομαζόταν, ο Αυσής του Ναβί. Και πριν αναλάβει το ρόλο στο λαό Ισραήλ, ο Μωυσής τι έκανε, τον οδήγησε το Άγιο Πνεύμα και του άραξε το όνομα. Γιατί σαν Αυσής δεν μπορούσε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χανάν. Που αυτό είναι προφητικό στη Νέα Διαθήκη, γιατί ξέρουμε ότι η γη Χανάντικα είναι συμβολική του έργου του Ιησού. Ότι εγώ ο Δήμος δεν μπορώ να πω σαν Δήμος στη γη Χανάν στην Ευλογή. Πρέπει ο Θεός να μου αλλάξει το όνομα. Και αυτό το όνομα της Εκκλησίας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και εξαιτίας αυτού του ονόματος τι κάνουμε, μπορούμε να μπούμε στη γη της Ευλογίας. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν πραγματικά και προετοίμαζε αυτό που θα έκανε ο Χριστός. Που σημαίνει ο Γιάννης δεν μπορεί να μπει στην ευλογία σαν Γιάννης, ούτε ο Γιώργος, ούτε η Άννα. Αλλά εξαιτίας του ονόματος του Ιησού μπορούμε και μπαίνουμε στη γη της ευλογίας. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα οδήγησε τον Μωυσή και του άλλαξε το όνομα. Από Αυσής του Ναβί ονομάζεται Ιησούς του Ναβί. Χρήστηκε με ένα καινούριο όνομα. Που σημαίνει πριν γνωρίσουμε τον Χριστό τι κάναμε, λεγόμασταν αμαρτωλοί άνθρωποι. Αλλά τώρα εξαιτίας του αίματος του Ιησού λάβαμε δικαιοσύνη και γίναμε χριστιανοί. Γίναμε κομμάτι της Εκκλησίας και εξαιτίας του ονόματος του Ιησού μπαίνουμε στη γη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει εσύ και εγώ να κάνουμε χρήση το όνομα του Ιησού σαν να είναι δικό μας όνομα. Και είναι δικό μας όνομα. Είναι το πνευματικό μας όνομα. Που μας βάζει στη γη του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς του Ναβί είχε κάτι, ήταν πολεμιστής. Πολέμησε πολλές φυλές που βρήκε μπροστά ο Ισραήλ. Οδηγούσε το λαό του Θεού σε πόλεμο και νίκη. Και το όνομα του Ιησού Χριστού τι κάνει, μας ικανώνει να περπατήσουμε σε πόλεμο και νίκη ενάντια στον διάβολο, ενάντια στην απιστία, ενάντια στα δαιμόνια. Γιατί αυτό το όνομα μας κάνει ικανούς να περπατήσουμε σε νίκη. Γι' αυτό και ο Ιησούς του Ναβί, ο Μωυσής του άλλαξε το όνομα και τον έκρισε μετά ηγέτη.
Γιατί ήταν ένας από τους κατασκόπους που ήταν ένα παιδί πνευματικό, αγαπούσε τον Κύριο, σεβότανε τον Μωυσή, σεβότανε το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός τον τίμησε πραγματικά και του έδωσε ένα κομμάτι σπουδαίας ευλογίας. Και όταν ήταν η ώρα να φύγει ο Μωυσής, τι έκανε, έβαλε τα χέρια του επάνω και του μετέδωσε αυτό που είχε. Γιατί ξέρουμε όταν επιθέτουμε τα χέρια μεταδίδουμε αυτό που έχουμε. Και του μετέδωσε τη δύναμη του Θεού και χρήστηκε. Αλλά πρώτα έπρεπε να χρηστεί με άλλο όνομα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού στη δικιά μας τη ζωή. Και αν εγώ δεν το κάνω χρήση, χάνω στη ζωή μου. Γιατί όταν εγώ τι κάνω, καλώ αυτό το όνομα σε ένα δικό μου όνομα. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Το Άγιο Πνεύμα διακονεί στη ζωή μου. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, με κάνει να νικάω και να έχω πνεύμα πίστης, εξουσίας, γιατί ο Ιησούς του να βγήκε όραση για τη γη μέσα. Να μπορώ να περπατήσω μέσα στην ευλογία του Θεού. Γιατί το όνομα του Ιησού μας κάνει να έχουμε το πνεύμα της νίκης. Το πνεύμα της εξουσίας. Γι' αυτό είπε ο Θεός του Ιησού, στον Ιησού του Ναβή. Όπου λέει πατάει το πόδι σου, σου ανήκει ο τόπος. Που σημαίνει τι γίνεται, κάθε επαγγελία του Θεού μας ανήκει, πατάμε. Πατάμε. Μου ανήκει η θεραπεία, μου ανήκει η αιώνια ζωή, μου ανήκει η ελευθερία, μου ανήκει η πρόνοια του Θεού, μου ανήκει, πατάω και τη διεκδικώ. Εξαιτίας του ονόματος του Ιησού, εξαιτίας της προσφοράς του Ιησού, πατάμε και μας ανήκει. Και πώς πατάμε, με πίστη. Μας ανήκει το αύριο του Θεού στη ζωή μας, μας ανήκει. Μας ανήκει η αρπαγή του Κυρίου στη ζωή μας, μας ανήκει, έχουμε δικαίωμα εξαιτίας της προσφοράς του Ιησού. Αυτό το όνομα και αυτή η θυσία μας δίνει την χάρη να μπορούμε να σταθούμε πραγματικά και να μπορούμε να περπατήσουμε. Γι' αυτό λέει, όταν καλούμε το Άγιο Πνεύμα, στο όνομα του Ιησού εργάζεται στη ζωή μας. Τι πρέπει να κάνω για να εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, να καλώ το όνομα του Ιησού. Και τότε αυτό το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, εμφυτεύει επάνω μας τη δύναμη του Θεού, την αλήθεια του Θεού για να μπορούμε να περπατήσουμε στο όνομα του Ιησού. Αλλά ο Ιησούς του να πει τι έκανε, ήταν ένας καλός μαθητής. Γι' αυτό λέει ο Κύριος του Σταυρινούς δίνει χάρη. Και όλοι είμαστε μαθητές μπροστά στον Κύριο. Μαθητεύουμε μπροστά στον Κύριο. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο κομμάτι να μαθητεύουμε. Και ξέρετε, ο Θεός είναι πάντα διδακτικός. Και μέσα από τα λάθη θα μας διδάξει πολλά πράγματα. Γιατί η φύση μας δεν είναι τέλεια φύση. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει είμαι τέλειος και δεν θα κάνω ένα λάθος. Αλλά μέσα από τα λάθη ο Θεός θα μας διδάξει, αρκεί να έχουμε την καρδιά του Ιησού του να πει και να αγαπάμε τον Κύριο. Να στεκόμαστε πραγματικά στη σκηνή του Θεού. Γιατί ο Ιησούς του να πει με τον Μωυσή στεκόταν στη σκηνή του μαρτυρίου. Μέσα στην παρουσία κοντά στην εφέλη του Θεού. Και πρέπει η καρδιά μας ημέρα και νύχτα να αναπαύεται και να εφραίνεται στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί μέσα στην παρουσία του Κυρίου υπάρχει αλλαγή, υπάρχει θεραπεία και ο λαός τι έκανε, ήθελε να γυρίσει πίσω το Ισραήλ. Να ξαναπάνε στην Αίγυπτο. Και ο Ιησούς του να βγει με τον Μωυσή κοντά στη σκηνή, κοντά στην εφέλη. Και ποια είναι η πνευματική ζωή, όχι να ακολουθήσουμε τα πλήθη, να ακολουθήσουμε την εφέλη του Θεού. Να ακολουθήσουμε τη δροσιά του Θεού, να ακολουθήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χάρη να ακολουθούμε τον Κύριο πνευματικά. Γιατί αυτό ήταν το μυστικό όλων των ανθρώπων του Θεού, ακολουθούσαν την πνευματική παρουσία του Κυρίου και βρίσκαν ιδιαίτερη χάρη και περπατούσαν στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να δούμε και κάτι άλλο στην Εβραίου, στο 5 κεφάλαιο. Και στο 7 εδάφιο. Σελίδα 1644. Βεβαίως. 5 κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Το βρήκαμε. 1644. Ένα σπουδαίο κομμάτι που έχει μας πει πολλά πράγματα, έτσι. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό, έτσι. Ο οποίος κατά τις ημέρες της σαρκός του, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα προσέφερε δεήσεις και εισηγήσεις προς εκείνο που μπορεί να τον σώσει από τον θάνατο, και εισακούστη εξαιτίας της ευλάβειας του. Παρόλο που ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Και αφού έγινε τέλειος, προσέξτε, έγινε τέλειος,
κατεστάθηκε έτοιος αιώνια σωτηρίας σε όλους αυτούς που τον υπακούν, καθώς ονομάστηκε από τον Θεό Αρχιερέα σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ. Για να δούμε τώρα κάτι πολύ σπουδαίο. Ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος. Την ώρα που γεννήθηκε από την Μαρία, δεν σημαίνει ότι ήταν στο μεγαλύτερο επίπεδο πνευματικότητας. Ήταν Άγιος. Δεν υπήρχε αμαρτία επάνω του. Πότε τελειοποιήθηκε? Επάνω στο Σταυρό τελειοποιήθηκε. Έφτασε στο μεγαλύτερο επίπεδο πνευματικής σχέσης. Προσέφερε τον εαυτό του σε μια υπακοή θανάτου προς τον Πατέρα. Που σημαίνει και ο Χριστός σαν άνθρωπος έκανε μεγάλωνε, σκαλοπάτη την πνευματική ζωή. Και έμαθε, λέει, την υπακοή εξώστον έπαθε. Γιατί ήταν ανυπάκος ο Χριστός? Όχι βέβαια. Αλλά ο Πατέρας τον παίρνεγε μέσα από παθήματα και αυτός τα δεχόταν με αγάπη και υπακοή όλοι. Και αυτό είμαστε η κοινωνή των ευλογιών του Ιησού, αλλά είμαστε και η κοινωνή των παθημάτων του Ιησού. Και τα παθήματα αυτά δεν είναι καταστροφικά, είναι παιδαγωγικά. Δηλαδή μέσα από τα παθήματα ο Χριστός δεν βγήκε κανένα κουσούρι στο σώμα του. Ήταν παιδαγωγικά. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός για να μας φτιάξει μας περνάει από μια παιδεία που μας συντρίβει. Αλλά αυτή η παιδεία δεν είναι καταστροφική, είναι παιδαγωγική. Και ο Χριστός έμαθε την υπακοή κατά πάντα στον Πατέρα. Και ανέβηκε σκαλοπάτη την πνευματική ζωή και τελειοποιήθηκε που επάνω στο Σταυρό. Που σημαίνει η Εκκλησία τι κάνει, ανεβαίνει σκαλοπάτη και πού τελειοποιείται η Εκκλησία. Καθώς μεγαλώνει στην αποκάλυψη του Χριστού και του Σταυρού και όταν σαλπίσει ο άγγελος τότε θα τελειοποιηθεί. Γιατί θα απελευθερωθεί η εξουσία του θανάτου από πάνω της και αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί. Που σημαίνει όσο μεγαλώνουμε στην πνευματική αποκάλυψη της προσφοράς του Ιησού, τελειοποιείται η ζωή μας. Πού υπάρχει η τελειοποίηση? Μέσα στο Σταυρό υπάρχει. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη όλοι τι κάνανε, όλοι οι προφήτες είχαν ένα θεμέλιο, ο Χριστός. Αφού δεν είχε έρθει ο Χριστός, πώς ήταν το θεμέλιο αυτό? Έπαιρνε το Άγιο Πνεύμα αυτό που θα γινόταν και το διακονούσε πάνω τους. Αποκάλυψη. Που σημαίνει αποκάλυψη είναι μόνο ο Χριστός, δεν υπάρχει τίποτα. Αποκάλυψη είναι μόνο το έργο του Ιησού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού και μετά χρειαζόμαστε το Λόγος να γίνει επίγνωση. Τι σημαίνει επίγνωση? Αποκάλυψη, χρήσμα από τον Θεό. Και πώς έρχεται η επίγνωση? Καθώς μένουμε στην κοινωνία του Ιησού, στο σταυρικό του έργο με απόλυτη εμπιστοσύνη και εμπιστευόμαστε το αύριο στα χέρια του Θεού. Υιός υπακοής. Δεν τρομάζουμε τίποτα, δεν φοβάμαι με τίποτα, δεν αγωνιώ για τίποτα, γιατί ο Θεός τι, είναι ο Πατέρας μου. Έτσι ζούσε ο Χριστός. Τα βέλη δεξιά και αριστερά ερχόντουσαν. Τα πλήθη ερχόντουσαν ενάντια στον Ιησού. Απ' τη μια λέγανε ευλογημένος ο ερχόμενος του Κύριου. Και απ' την άλλη λέγανε σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον. Αλλά ο Ιησούς δεν τρόμαζε. Γιατί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πατέρα. Που σημαίνει η πίστη μας έχει ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο Θεός και το έργο του Ιησού. Γι' αυτό είπαμε πολλές φορές, τα λόγια μας έχουν τρομερή δύναμη. Γι' αυτό λέει στις παροιμίες, θάνατος και η ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. Και εμείς δεν πρέπει να συμφωνούμε αρνητικά με την καταστροφή, δεν πρέπει να συμφωνούμε με την αδυναμία, πρέπει να συμφωνούμε με αυτό που ο Θεός λέει. Γιατί το στόμα μας εκφράζει την πίστη μας. Ό,τι πιστεύουμε, αυτό μιλάμε. Και πρέπει να εξασκήσουμε την πνευματική ζωή αυτό που πιστεύει αυτό να μιλάει. Και πάνω απ' όλα πραγματικά να κοιτάμε συνέχεια στον Κύριο και να μπορούμε να λαμβάνουμε χάρη, γιατί η δύναμη της πίστης είναι τρομερή στη ζωή μας. Γιατί ενεργείται μέσα μας μια ισχυρή δύναμη από τον Θεό εξαιτίας του αίματος και της προσφοράς του Ιησού Χριστού κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό το θεμέλιο της Εκκλησίας ποιο είναι? Η πρώτη Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί? Μέναν σε τέσσερα πράγματα. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να φύγει από τη βάση της. Μέναν, λέει, στη διδασκαλία των Αποστόλων. Οι Απόστολοι άκουγαν από τον Θεό. Και η Εκκλησία πρέπει να ακούει από τον Θεό. Πρέπει να ακούει από τον Θεό. Και για να ακούμε από τον Θεό πρέπει να κρατάμε καλά τον Χριστό για να ακούσουμε.
Και όταν ακούσουμε από τον Θεό, τότε ο λόγος θα γίνει αποκάλυψη μέσα μας. Και αυτή η αποκάλυψη θα αλλάξει και εμάς.